Να ξεκινήσουμε από την νεότερη είδηση που έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία αύριο στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέντια θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Μευλούτ Τσαβούσογλου, για να συζητήσουν τόσο τα θέματα τη Δυτική Βαλκανική, αλλά και φυσικά τα θέματα που αφορούν τι δύο χώρε. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα μα γνωστοποιήθηκαν στην ενημέρωση που ξεκίνησε προ του συντάκτε που καλύπτουν το διπλωματικό ρεπορτάζ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο στο περιθώριο του ίδιου Οικονομικού Φόρουμ θα συναντηθεί ο Έλληνα Υπουργό με τον Πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία, κ. Ζόραν Ζάεφ, αλλά και τον Βόρειο Μακεδόνα ομόλογό του, τον κ. Νίκολα Ντιμιτρόφ. Ε, υπήρξε πάρα πολλή συζήτηση, πάρα πολλέ ερωτήσει στο briefing που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η, διαδικασία η ενταξιακή διαδικασία τη Βόρεια Μακεδονία. Μα υπόθηκε από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Αλέξανδρο Γκίνηματά, ότι θέληση τη Ελλάδα είναι η ενταξιακή προοπτική τη τόσο τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και τη Αλβανία. Σε κάθε περίπτωση όμω τα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι Μάλιστα. πολύ προσεκτικά, καθώ υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, να προσθέσουμε κλείνοντα ότι υπάρχει και ένα, μια, πληροφο... μια είδηση μάλλον από το Υπουργείο Άμυνα στο πλαίσιο τη ενημέρωση που υπάρχει ο Νίκο Παναγιώτοπουλο στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα γνωστοποιήθηκε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει στην Βουλή προ ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά την αναβάθμιση των F-16. Μαρίνη Γκασιάμι, σε ευχαριστούμε πολύ.